εσύ. Τη σκέψη μου διαβάζεις με ένα βλέμμα. Αγάπη. Να σου πω, πώς είσαι, τι κάνεις. Πάρα πολύ. Μου άρεσε λίγο, πού ήσουν. Τι μας μαγειρεύει σήμερα. Σε βλέπω δυνατό. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι το πρωινό. Οπότε πρέπει να πάμε να φτιάξουμε το καλύτερο. Πάμε. Σε τιμή. Κάνω μια απαγωγή από τα γκρίζα. Βάζω χρώμα στη ζωή σου και μπαίνω στην πρίζα. Για πες μου λίγο, πώς τα πας με τη μαγειρική. Δεν είμαι πάρα πολύ καλό, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, πράγματα που μπορώ να φάω έτσι καλώ. Και τα άμα τα πιο πολύ, γιατί βάζω και να παραγγέλνω. Έχασε αρκετά κιλά μέσα στο παιχνίδι. 34 για την αλήθεια. Κάποια στιγμή θα φτάσει και 34 κιλά μείον. Σου αρέσει το καινούριο σου κορμί, αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι, αν μπορεί να το πει έτσι, μου αρέσει πως έχει καταλήξει όλο αυτό το πράγμα. Γυμναστική ήταν πάντα στη ζωή μου. Δεν πολύ φαινόταν παλιά. Οπότε το μόνο που έχω κάνει τώρα, έχω συντηρήσει ουσιαστικά τη διατροφή μου, μη τρώγοντας πολλά λιπαρά και προσέχοντας λίγο παραπάνω στο τι θα φάω. Εσύ μέσα στο σπίτι κάνεις δουλειές, βοηθάς ή είσαι από αυτούς που τα θέλουν όλα έτοιμα. Κάνω μία δουλειά, παίρνω τηλέφωνο την καθαρίστρια. Όταν είσαι με κάποια κοπέλα σε σχέση, κωδικά τι περιοδικά. Στην κουζίνα. Στην παραλία, φέτος, με άλλη κοπέλα έμπαινες, με άλλη έμπαινες. Τι ήταν αυτά. Ναι, η μία ήταν όταν μπήκα, μου ζήτησε αυτόγραφο και η μία ήταν βγήκα, μου ζήτησε φωτογραφία. Α, οκ. Okay. Άρα δεν ήταν κάτι ερωτικό. Τίποτα, όχι. Αυτή τη στιγμή είσαι μόνος. Είμαι πάρα πολύ μόνος. Πολύ μόνος. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Μπορώ να μας παρουσιάσει τα προϊόντα τα οποία θα χρειαστεί σήμερα για το σούπερ πρωινό του. Ναι. Θα φτιάξουμε λοιπόν πρώτο το χυμό μας που είναι δύο κομματάκια ανανάς, ένα μήλο και τέσσερις μπανάνες. Mm-hmm. Μέλι και γάλα αμυγδάλου. Που αυτό θα μπορούσε να είναι και από μόνο το πρωινό, σωστά. Ναι. Θα είναι πολύ πλήρες το πρωινό μας. Έχουμε και βρώμη με γάλα αμυγδάλου. Τέλεια. Και πολύ ωραίο ψωμί. Λίγα λιπαρά το τυρί μας. Και γαλοπούλα που είναι ό,τι καλύτερο. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο μη μου. Ξεκινάμε, ανοίγουμε την πρώτη μπανάνα για τον μπλέντερ. Ρίχνω εδώ μέσα. Έχουμε λίγο, θα βάλουμε πολύ μήλο για τη γεύση. Θα ήθελες κάποια στιγμή στο μέλλον ένα δικό σου παιδάκι. Νομίζω. Θέλεις, είμαστε και οριακά. Πόσο χρόνο είσαι τελείως την ηλικία σου. Είμαι 44 κλεισμένα. Λοιπόν, βάζουμε και λίγο γάλα. Γαλιά. Μέλι. Μουσχεσμή. Αν θες να κάνεις πιο νερούλο, βάζεις παραπάνω γάλα. Αλλά εγώ το προτιμώ έτσι. Πώς θα το ονομάσουμε, κάπως πρέπει να το ονομάσουμε αυτό. Μποντρίνκ. Θέλω εξηγήσεις και μιλώ στον εαυτό μου. Ό,τι σ' αγγίζει θέλω να είναι και δικό μου. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρωινό μας και φτιάχνουμε τη βρώμη. Βάζουμε γαλατάκι. Να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Έλα μου. Έλα μου. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Θέλω κι άλλο, τι μόνο ένα. Πρέπει να πάρουμε μεγαλύτερο κουτάλι, Λοιπόν, μεγαλύτερο κουτάλι. Οπότε πίνουμε το χυμό μας. Συνεχίζουμε με γάλα αμυγδάλου και βρώμη. Και μετά συνεχίζεις και με το στάκι. Τρώμε και ένα τοστάκι. Όσο πιο υγιεινό γίνεται, όχι λιπαρά και βούτυρα. Και είμαστε κομπλέ για να ξεκινήσει το πρωινό.